Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Ισοπεδωτική νίκη του Ολυμπιακού επί της Άστον Βίλα πέρασε πανηγυρικά στον τελικό του Conference League. Στα Ερυθρόλευκα βάφτηκε όλη η Ελλάδα. Χιλιάδες κόσμου ξεχύθηκαν σε κάθε πόλη της χώρας για να γιορτάσουν την επική πρόκριση του θρύλου στον τελικό. Στιγμές δόξας έζησε ο Πειραιάς, βούλιαξε το Πασαλιμάνι. Σε προεκλογικό πυρετό η πολιτική αρχηγή. Στην Χίο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνοντας το μήνυμα της πολιτικής σταθερότητας. Αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του Στέφανου Κασελάκη περί υπουργών που σκοτώνουν παιδιά. Εσωκομματικά πειρά για τον Άρη Σπηλιωτόπουλο. Αντιδράσει Ζαχαριάδη για όσα είπαν ο Θανάσης Οικονόμου και ο Ευάγγελος Αντώναρος περί ενδεχόμενης προγραφής Σπίρτζη Βασιλιάδη. Φύγει ο κλειός για την Ράφα παρά τις πιέσεις που δέχεται το Ισραήλ. Στο κατώτατο επίπεδο οι σχέσεις Νετανιάχου-Μπάιντεν. Για χιτλερική νοοτροπία κατηγορεί τη Χαμάς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Απελπιστική η κατάσταση του άμαχου πληθυσμού. Πάνω από 80.000 έχουν εκτοπιστεί. Ιστορία έγραψε χθες ο Ολυμπιακός με την μεγάλη του νίκη επί της Άστον Βίλα για το Conference League. Με το σφύριγμα της λήξης ξεκίνησε μια απίστευτη γιορτή στο Καραϊσκάκης με τους παίκτες, τους προπονητές και τον κόσμο, ενώ σε κάθε πόλη της χώρας ξεχύθηκε ξέφρενο ένα ερυθρόλευκο ποτάμι οπαδών. Συγκινημένος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, πανηγύρισε με την ομάδα στα αποδυτήρια, ενώ αφιέρωσε την πρόκριση στον πατέρα του και τον Σάβα Θεοδωρίδη. Δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους για την ομάδα του Πειραιά που έχουν φύγει από τη ζωή. Η ιστορία γράφτηκε. Ο Ολυμπιακός στον τελικό του Conference League. Για πρώτη φορά, λίγο πριν την αυγή των 100 χρόνων του, η Άστον Βίλα υποκλήθηκε στην ανωτερότητα του θρύλου. Στιγμές μοναδικές, πρωτόγνωρες, συγκλονιστικές. Στιγμές ανίποτης χαράς, έκστασης, ικανοποίησης, δικαίωσης. Συγκίνηση και δάκρυα να τρέχουν στα μάτια. Ο Ολυμπιακός στις 29 Μαΐου θα είναι στην ΟΠΑΠ Αρίνα, σε χώμα ελληνικό, για να παλέψει για το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε επίπεδο ανδρών, τι κι αν οι Άγγλοι ήρθαν στην Ελλάδα για να πάρουν εκδίκηση για το βαρύ 4-2 του πρώτου αγώνα. Τι κι αν το ρόστερ τους κοστολογείται με 550 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από εκείνο του Ολυμπιακού. Η ομαδάρα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το έκανε ξανά. Τιμωρός της Άστον Βίλα ο απίθανος Αγιού Μπελκαμπή. Μετά τα 3 γκολ στο Μπέρμιγχαμ, φύλαγε άλλα 2 για τον Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το πρώτο μαχαιριά για τους Άγγλους μόλις το 11ο λεπτό. Το δεύτερο στο 78ο λεπτό. Μια ασίστ του απίθανου Κωνσταντίν Τζολάκη. Και ένα παρατεταμένο όλε μέχρι το VAR να το κατακυρώσει. Και να αρχίσει το πάρτι. Το σφύριγμα της λήξης του ημιτελικού από το γερμανό διαιτητή Τσβάιερ προκάλεσε τελείριο ενθουσιασμό. Αυτό που πριν από λίγους μήνες έμοιαζε με όνειρο τρελό και απατηλό έγινε πράξη. Ολυμπιακός στο τέλος του δρόμου. Ένα 90 λεπτό μακριά από την κατάκτηση του Conference League. Κόσμος και ομάδα έγιναν ένα, με συνθήματα, τραγούδια, αγκαλιές και δάκρυα. Όλοι μαζί με το μυαλό σε κάτι μαγικό. Έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Πετύχαμε ένα πολύ μεγάλο άθλο για μένα. Βρισκόμαστε στο τελικό. Είμαστε χαρούμενοι και πάμε να το σηκώσουμε. Our way into here was game by game, one stage at a time. Fortunately, we came to the final, and of course, we're gonna try to take advantage of the opportunity and win the trophy. Το Πασαλιμάνι κάει και όπως και όλη η Ελλάδα, όπου υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού. Μια νύχτα μαγική. Η γιορτή μεταφέρθηκε στα ποδητήρια που οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού συνέχισαν να απολαμβάνουν τους καρπούς των κόπων τους. Στους πανηγυρισμούς και ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού που πήρε τις μεγάλες και κρίσιμες αποφάσεις και άλλαξε τα πάντα Γενάρη και Φλεβάρη, αρνούμενος να αποδεχθεί ότι η χρονιά θα χανόταν. Πρέπει να αναλογιστεί κανείς από ποια χώρα ξεκινάμε και το κάναμε αυτό. Με ποια ποδοσφαιρική ομοσπονδία το κάνουμε αυτό. Με ποια κυβέρνηση το κάνουμε αυτό. Και παρόλα αυτά, παρόλες τις δυσκολίες, το καταφέραμε αυτό το μεγάλο όνειρο. Παρά τις δυσκολίες, παρά το τι γράφεται, το τι μπορεί να συζητάει ο καθένας,
Εμείς έχουμε πίστη στα όνειρά μας, τα στηρίζουμε και με σκληρή δουλειά και όλοι μαζί ενωμένοι πιστεύω ότι μπορούμε να κατακτήσουμε την κορυφή. Σήμερα είναι μια μεγάλη βραδιά ιστορική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σήμερα είμαστε όλοι Έλληνες μαζί και τους χρειαζόμαστε όλους σε λίγο καιρό σε ελληνικά χώματα να το σηκώσουμε όλοι μαζί. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε για την Ελλάδα μας, για το θρύλο μας, για τον Πειραιά μας, αλλά πάνω απ' όλα για τον τόπο μας. Ο κύριος Μαρινάκης συγκινημένος αφιέρωσε την πρόκριση στον τελικό σε δύο μεγάλους Ολυμπιακούς. Σήμερα, αυτή η βραδιά και μετά θα συζητήσουμε για το κύπελο, είναι αφιερωμένη σε δύο μεγάλους Ολυμπιακούς, στον πατέρα μου και στο Σάββατο Θοδωρίδη. Ο πατέρας μου μεγάλωσε με μεγάλη αγάπη για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό ό,τι κάνω είναι καθαρά από αγάπη για τον Σύλλογο. Και ο Σάββας ήταν μεγάλος Ολυμπιακός, ήταν δίπλα μου, το πίστευε από την αρχή και πιστεύω ότι είναι πολύ χαρούμενος που τα βλέπει όλα αυτά σήμερα. Στρατηγός αυτής της τρομερής ομάδας, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Από τον περασμένο Απρίλιο σήμερα απέκλεισε σε νοκάουτ αναμετρήσεις τον Έρικ Τεν Χαγ, τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, τον Ζωζέ Μουρίνιο και το βράδυ της Πέμπτης τον Ουνάι Έμερι. Με το μήνυμά του σαφές. Όλα, nada. Esta victoria es para la gente que ha venido aquí, para la gente que no ha podido venir. Espero que disfruten durante 20 días antes de la final y espero poder traer el trofeo aquí. Στα αποδυτήρια του Γιώργιου Καραϊσκάκη και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι χάρη το Μεντιλίμπαρ για τη μεγαλειώδη πρόκληση του Ολυμπιακού και έκλεινε το γόνι στον ομόσταυλό του της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο άνθρωπος προφανώς δείχνει ότι έχει τεράστιες γνώσεις. Νομίζω το λέει και η πορεία του, το λένε και τα τρόπαιά του. Αλλά νομίζω ότι δένει και λίγο με την ψυχοσύνθεση. Η Βάσκη, ξέρετε, είναι ένας λαός ιδιαίτερος. Δεν είναι λίγο με την ψυχοσύνθεση των δικών μας οπαδών. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πανηγύρισε τη χαρά και τη μεγάλη επιτυχία του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Ένα μεγάλο Ολυμπιακό βράδυ. Ένας μοναδικός άθλος. Ο θρύλος μας γράφει μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος σε ένα ακόμα τελικό. Μόνο Ολυμπιακός μας. Συγχαρητήρια σε όλους. Κολοσσός στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, ο ποδοσφαιριστής των τεσσάρων τίτλων Europa League. Η καρδιά του Βιθέντε Ιμπόρα το λέει ακόμη. When you have 36 and a half years, you see the final close and you try to enjoy, you try to help the team, to try to help the teammates and to help the club to achieve this kind of moment, to do history in a big club like Olympiacos it's amazing and to can live moments or nights like today it's very nice. Τρομοκράτης της Ευρώπης ο απίθανος Αγιού Μπελκαμπή, των 10 γκολ στο Conference League και των 32 σε ολόκληρη τη σεζόν έως τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα σε αποστολή, μια ομάδα έτοιμη και αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους. Στις 29 Μαΐου η καρδιά του θρύλου θα χτυπάει στη Νέα Φιλαδέλφια, στον τελικό με τη Φιωρεντίνα, στη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του συλλόγου. Μια στιγμή που περίμεναν γενιές και γενιές να τη ζήσουν. Και ήρθε η ώρα να τη ζήσουν. Σε όλη την Ελλάδα, οι φίλοι του Ολυμπιακού έστησαν ένα ατελείωτο πάρτι. Στο επίκεντρο βρέθηκε όπως ήταν φυσικό ο Πειραιάς και το Πασαλιμάνι, με τους ερυθρόλευκους να ζουν με μοναδικό τρόπο την ιστορική επιτυχία του συλλόγου. Τα τείχη έπεσαν. Ολόκληρη η χώρα παραδόθηκε στο κόκκινο και το άσπρο, στα χρώματα του Ολυμπιακού. Χρώματα της ελπίδας για την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού από ελληνική ομάδα. Το ίδιο μήνυμα παντού, απ' άκρη σ' άκρη της χώρας, από την Ξάνθη μέχρι την Κρήτη. Φέρτε το ευρωπαϊκό. Νομίζω έχω ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος από εδώ και πέρα. Εμείς έχω να πω ότι θα το πάρουμε 2-0 με συναγία Σοφιά. Θα το θυμάστε.
με το παιδί, όταν βάλαμε το πρώτο γκολ, ανέβηκα πάνω του σαν μαϊμού. Πέσαμε και κάτω στα πατώματα εκεί. Ήταν μια βραδιά που θα μείνει ανεξίτηλα αποτυπωμένη στην 99χρονη ιστορία της ομάδας. Μια ιστορία ολόχρηση, θρυλική. Ζούμε ανεπανάληπτες στιγμές. Χαίρομαι πάνω απ' όλα που είμαι Ολυμπιακός. Το Καραϊσκάκι ήταν ηφαίστειο που έβραζε από νωρίς το απόγευμα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με τα δύο γκολ του Ελκαμπή, το ηφαίστειο εξεράγει. Και η ερυθρόλευκη ανθρώπινη λάβα κατέκλυσε το κέντρο του Πειραιά. Έχουμε πει στην ομάδα, στο Μεντιλίμπαρ, μας έκανε πάλι να πιστεύουμε. Το Πασαλιμάνι κάηκε. Τα συνθήματα έχουν ξεκινήσει, το πάρτι έχει ξεκινήσει. Νομίζω ότι και ο κόσμος που θα φύγει το Γιώργιος Καραϊσκάκης θα έρθει κατευθείαν εδώ για το πάρτι, το οποίο αρχίζει. Πυροτεχνήματα κοκκίνησαν τον ουρανό. Ολυμπιακός παντού. Στην Κρήτη. Στην Πάτρα. Στον Πύργο. Στην Κέρκυρα. Ολυμπιακός και εκτός συνόρων, στη Βαρκελόνη. Στα στέλια γήπεδο να δεις μόνο εσύ μπορεί. Το ίδιο σύνθημα παντού. Φέρτε το ευρωπαϊκό. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στην Γάζα μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα ο Τζο Μπάιντεν προσπαθεί να πείσει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην εισβάλλει στη Ράφα, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να δείχνει αμήλικτος. Η κατάσταση του άμαχου πληθυσμού στη λωρίδα της Γάζας είναι απελπιστική. Πάνω από 6 μήνες πολέμου και το Ισραήλ σφίγγει ολοένα το κλοίο γύρω από τη Ράφα παρά τις διεθνείς πιέσεις. Οι συνομιλίες για εκεχηρία στην Αίγυπτο κατέρευσαν και οι σχέσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Τζο Μπάιντεν βρίσκονται στο χειρότερο επίπεδο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατηγορεί τη Χαμάς για χιτλερική νοοτροπία. They go to hospitals, schools, residential areas. But when we went into these residential areas, we found tablets. And in the tablet you have you open the tablet and you see a picture of Adolf Hitler. And then in another building you see a picture, in another apartment you see text of Hitler's Mein Kampf, which is the work that I itemized and planned, laid the plan for the destruction of the 6 million Jews. Ισχυρίζεται πως πολλοί είναι οι Παλαιστίνιοι πολίτες που συμφωνούν με την νοοτροπία της Χαμάς. Many comply with it, and those who don't, they're used as human shields anyway. They use them as human shields, and they target civilians and they hide behind their civilians, their own civilians. That is a double war crime, and of course, this makes Israel's task so much more difficult. Η κατάσταση του άμαχου πληθυσμού στη λωρίδα της Γάζας είναι απελπιστική. Σύμφωνα με πηγές, πάνω από 80.000 πολίτες έχουν πάρει για άλλη μια φορά το δρόμο της προσφυγιάς, με πολλούς από τους εκτοπισμένους να μην ξέρουν προς τα πού να τραβήξουν. Η πάυση της στρατιωτικής βοήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πτωεί το Ισραήλ. Η λωρίδα της Γάζας βρίσκεται σήμερα στο πρόγραμμα ειδικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωακιμίδη. Καλησπέρα σας. Πριν πάμε στα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο σας για την επίσκεψη Ράμα στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, η επίσκεψη όπως έχει λεθεί είναι όντως άκερη. Δηλαδή ο χρόνος που επιλέγει να γίνει αυτή η επίσκεψη δεν νομίζω ότι είναι ο πλέον ενδεδειγμένος. Αλλά από τη στιγμή που για τους δικούς του λόγου ο Έντι Ράμα αποφάσισε να κάνει αυτή την επίσκεψη σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπερδραματοποιείται το γεγονός. Θα μιλήσει στους συμπατριώτες του για προεκλογικούς λόγους, έχει γενικές εκλογές το επόμενο έτος και κατά συνέπεια θα πρέπει να περιοριστεί το όλο γεγονός σε αυτή την έκταση. Ως εκ τούτου νομίζω ότι οι ισχυρές αντιδράσεις που εκδηλώνονται από διάφορες πλευρές καλό θα ήταν να περιοριστούν
δεν νομίζω ότι είναι ένα γεγονός που αξίζει να προσλάβει αυτές τις τεράστιες πολιτικές διαστάσεις. Κύριε καθηγητά, δεδομένου ότι οι αλβανικές εκλογές θα γίνουν το 2025, ο κύριος Ράμα έρχεται με το βλέμμα σε αυτές τις εκλογές του 2025 ή μήπως έρχεται με το βλέμμα στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, στις οποίες συμμετέχει και η Ελλάδα? Κοιτάξτε, εάν αυτό επιχειρήσει να κάνει, δηλαδή να ρίξει τα φώτα πάνω στις ευρωεκλογές, αυτό θα ήταν ένα τεράστιο πολιτικό λάθος. Ελπίζω ότι δεν θα επιχειρήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θα επιχειρήσει δηλαδή να παρέμβει στην ελληνική εσωτερική πολιτική εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, είναι απαράδεκτο και ελπίζω ότι τελικώς δεν θα το κάνει. Προφανώς ο χρόνος που επέλεξε να επισκεφθεί την Αθήνα και να κάνει την ομιλία θέλει να στείλει ένα ορισμένο μήνυμα, αλλά ας το περιορίσουμε μέχρι εκεί. Ελπίζω ότι θα επικρατήσει από την πλευρά της Αλβανίας, ενώ του Έντι Ράμα, η ψυχραιμία και η νυφαλιότητα και δεν θα θέλει συνεχίσει περισσότερο λάδι στην τεταμένη κατάσταση, στη φωτιά η οποία υπάρχει και σιγοκαίει ή μάλλον έχει κάπως ανάψει, θα έλεγα, ισχυρότερα. Η Αθήνα, πιστεύετε, θα μπορούσε να είχε παρεμποδίσει με κάποιο τρόπο αυτή την επίσκεψη, εφόσον οι σχέσεις Αλβανίας και Ελλάδας είναι έτσι όπως τις περιγράφετε? Όχι. Νομίζω ότι η Αθήνα, η Ελλάδα δηλαδή, ως μια ευρωπαϊκή χώρα, δημοκρατία, κράτος δικαίου, χώρα που σέβεται την ελευθερία του λόγου κτλ., δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση, θα ήταν εντελώς ανεπίτρεπτο για την ταυτότητα της χώρας μας να απαγορεύσει την επίσκεψη. Άλλωστε, ας σημειώσουμε ότι οι επισκέψεις ηγετών από τη μία σε μία άλλη χώρα για εκλογικούς λόγους γίνονται. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκεται στην Γερμανία για προεκλογικούς λόγους. Το θέμα είναι ο χρόνος που επιλέγει, δηλαδή το άκερον της επίσκεψης και όχι αυτή καθεαυτή, αν θέλετε, η ουσία της επίσκεψης. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι δεν νοείται απαγόρευση από πλευράς Ελλάδος σε καμία περίπτωση. Τώρα να πάμε και στη συνάντηση που θα έχει τη Δευτέρα ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν. Θα ήθελα, κύριε Ιωακιμίδη, να μας αποτιμήσετε το κλίμα που υπάρχει στις σχέσεις των δύο χωρών και να μας πείτε τι προσδοκίες μπορεί να έχουμε από αυτή τη συνάντηση. Κοιτάξτε, δυστυχώς το κλίμα είναι κάπως δυσκολότερο σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε στην προηγούμενη συνάντηση, το Δεκέμβριο στην Αθήνα. Και είναι δυσκολότερο για μία σειρά από γεγονότα και μία σειρά από δηλώσεις από πλευράς Τουρκίας, όπως παραδείγματος χάρη οι αντιδράσεις γύρω από την ανακήρυξη του θαλάσσιου πάρκου, το γεγονός ότι η μονή της χώρας μετατράπηκε σε τζαμί και μάλιστα σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μια εντελώς αδικαιολόγητη ενέργεια, ακόμη και για την ίδια την Τουρκία, δεν εξυπηρετεί, αν θέλετε, την καλή εικόνα της Τουρκίας και τον πολιτισμικό χαρακτήρα της Κωνσταντινούπολης. Επομένως, έχει επιβαρυνθεί σε κάποιο βαθμό το κλίμα. Αλλά παρά τα αυτά, η επίσκεψη πρέπει να γίνει και νομίζω θα γίνει, θα είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες από την επίσκεψη αυτή. Με άλλα λόγια, θα συμβάλλει στη συντήρηση του καλού κλίματος, των ήρεμων νερών, αλλά δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος για να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα γιατί η Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο και 3 εβδομάδες πριν από τις εκλογές δεν μπορούν να ληφθούν θεαματικές αποφάσεις, αποφάσεις υψηλής πολιτικής. Θα ληφθούν αποφάσεις σε κάποια άλλα ζητήματα, χαμηλότερης πολιτικής, που είναι σημαντικές βεβαίως, και θα συμβάλλουν επίσης στη συντήρηση του momentum της προσέγγισης, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά παρά τα αυτά, νομίζω ότι καλώς γίνεται η συνάντηση, πρέπει να γίνει η λόγω συνάντηση, παρά τις μειωμένες προσδοκίες που έχουμε. Να πάμε και στην Μέση Ανατολή, όπου τελικά δεν επετεύχθη η συμφωνία για εκεχηρία. Και ο κύριος Μπάιντεν έβαλε μπλόκο στην βοήθεια με οπλισμό στο Ισραήλ. Τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και στο εξής? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι εξαιρετικά θλιβερό ότι το Ισραήλ απέρριψε
το πακέτο εκεχηρίας το οποίο είχε αποδεχθεί η Χαμάς, παρά το γεγονός ότι, όπως προείπαμε άλλωστε, το πακέτο αυτό είχε αρχικώς προταθεί από το ίδιο το Ισραήλ. Αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και η κυβέρνηση που συγκροτείται από ακραία στοιχεία είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στην επίθεση, την επίθεση στη Γάζα. Διότι ουσιαστικά κινείται από πολιτικές εκτιμήσεις εσωτερικής κατανάλωσης, δηλαδή η επιβίωση της κυβέρνησης Νετανιάχου και όχι από το μακροχρόνιο συμφέρον του ίδιου του Ισραήλ. Διότι το Ισραήλ πρέπει να υπάρξει ως χώρα σε περιβάλλον ασφάλειας και ειρήνης, αλλά η επίθεση η χερσαία που επιχειρείται στη Γάζα δεν συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, και παρά τα όσα λέει ο Μπίμπι Νετανιάχου, ενισχύεται η Χαμάς, δεν πρόκειται να εξοντωθεί η Χαμάς και αυτό νομίζω δεν είναι ό,τι το καλύτερο για το Ισραήλ αλλά και για την περιοχή γενικότερα, θα έλεγα. Με ποιο τρόπο? Επομένως, δηλαδή, πώς το εννοείτε ότι ενισχύεται η Χαμάς? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι η εκτίμηση των Αμερικανικών υπηρεσιών ότι η επίθεση στη Ράφα θα ενισχύσει την Χαμάς. Με άλλα λόγια, διωγγώνεται η οργή των Παλαιστινίων και σπέδουν να υποστηρίξουν τη Χαμάς. Ενώ η Χαμάς δεν είχε ιδιαίτερη υποστήριξη μεταξύ του Παλαιστινιακού πληθυσμού, οι ακρότητες που διαπράττει το Ισραήλ ουσιαστικά την καθιστούν περισσότερο δημοφιλή. Και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να εξαλειφθεί, διότι κι αν ακόμα εξαλείψετε κάποιους θύλακες εδώ και εκεί, δεν θα μπορέσετε τελικώς να εξοντώσετε πλήρως και ολοσχερώς την Χαμάς. Όμως ο κύριος θύλακας της Χαμάς βρίσκεται στην Ράφα και η άλλη άποψη λέει ότι αν αποδυναμωθεί το αξιόμαχο αυτό κομμάτι της Ράφα, μειώνεται και η διαπραγματευτική της δύναμη. Κοιτάξτε, αυτό είναι μία ανάγνωση. Η άλλη ανάγνωση λέει ότι δεν μπορείτε, και αν ακόμη υποθέσουμε, κάνουμε την υπόθεση εργασίας που δεν φαίνεται να είναι ορθή, αλλά πέρα τα αυτά, αν κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι εξοντώνεται έτσι την Χαμάς, δεν μπορείτε να την εξοντώσετε παραβιάζοντας όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, όλες τους κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου, προκαλώντας δεκάδες, ίσως χιλιάδες νεκρούς αμάχου πληθυσμού στην Παλαιστίνη και μία ολική καταστροφή. Αυτό δεν συμβιβάζεται με ένα κράτος το οποίο είναι δημοκρατικό και το οποίο θέλει να υπακούει κατά κάποιο τρόπο στις αρχές και στις κανόνες του διεθνούς δικαίου. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα ουσιαστικό ζήτημα, το εάν και κατά πόσον εξοντώνεται η Χαμάς, αλλά υπάρχει και ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα για το Ισραήλ. Και θα πρέπει να το κατανοήσει, διότι απομονώνεται παγκοσμίως. Δεν είναι καθόλου τυχαίες, παραδείγματος χάρη, διαδηλώσεις στο περιθώριο της Eurovision. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται ψηφοφορία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Δεν είναι τυχαίο ότι μία σειρά από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανία, Μάλτα κτλ., θα αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης τις επόμενες μέρες. Όλα αυτά θα έπρεπε να στέλνουν ένα μήνυμα που θα έπρεπε να κατανοήσει το Ισραήλ ότι η πολιτική και η στρατηγική που ακολουθεί είναι αδιέξοδη για το ίδιο. Δεν εξυπηρετεί το μακροχρόνιο συμφέρον της επιβίωσής του σε κλίμα ειρήνης και ασφάλειας. Και είναι μόνο η ηθική διάσταση του θέματος που έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη ανησυχία και αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο? Είναι η ηθική διάσταση και οι αντιδράσεις των φοιτητών κυρίως υπογραμμίζουν την ηθική διάσταση, αλλά είναι και κάτι περισσότερο, όπως άλλωστε το υπενήχθηκα. Με άλλα λόγια, ο κίνδυνος να υπάρχει γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή, διότι για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει αυτό το σενάριο της περιφερειακής ανάφλεξης. Και είναι βεβαίως όλες οι άλλες συνέπειες που συνοδεύουν αυτές τις επιχειρήσεις στον οικονομικό τομέα, στις εμπορικές ροές κτλ. Αλλά από την προσωπική μου άποψη θα έβαζα ως κορυφαία την ηθική διάσταση, δηλαδή το γεγονός ότι δολοφονούνται, εξοντώνονται αθώοι άμαχοι, παιδιά και γυναίκες, και η ανθρωπότητα δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια και δεν μπορεί να συμπεριφέρεται αν να μην συμβαίνει τίποτα.
και ευτυχώς δεν συμπεριφέρεται στην περιοχή αυτή του κόσμου. Μάλιστα. Κύριε Ιωακιμίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Χίο βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της περιοδίας του ενόψη της Ευρωκάλπης στις 9 Ιουνίου. Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το διακύβευμα των εκλογών είναι η πολιτική σταθερότητα. Επειδή ακούω διάφορους από την αντιπολίτευση να ισχυρίζονται ότι οι ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία να στείλουμε μήνυμα αμφισβήτησης της κυβερνητικής σταθερότητας, τους απαντώ, σηκώνουμε το γάντι της πρόκλησης. Η πολιτική σταθερότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτών των εκλογών και οι πολίτες θα στείλουν και πάλι μήνυμα ότι ουσιαστικά τίποτα δεν έχει αλλάξει από την εντολή την οποία μας έδωσαν τον περασμένο Ιούνιο να κυβερνήσουμε για μία τετραετία και να δρομολογήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που η χώρα έχει τόσο ανάγκη. Παρέμβαση για την υπόθεση της Λάρκο έκανε μέσω των social media ο Στέφανος Κασελάκης. Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά case studies της οικονομικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συναντήσει τους εργαζομένους. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά case studies της οικονομικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Λάρκο. Πριν 4 χρόνια, υπόσχονταν στους ανθρώπους της Λάρκο νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη της εταιρείας. Έφεραν μάλιστα σχετικό νόμο και δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν τον ίδιο τους τον νόμο. Και μόλις ανακοίνωσαν λουκέτο, 700 οικογένειες στον δρόμο. Οι άνθρωποι όμως δεν είναι αριθμοί. Είναι η προσωπική ιστορία του καθενός. Είναι ο Γιάννης, 55 ετών, καρκινοπαθής με παιδάκι 1,5 έτους. Οι θεραπείες του καλύπτονταν από ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Λάρκο. Και τώρα είναι στον αέρα. Είναι ο Γιώργος, ο οποίος έπαθε εγκάβματα σε εργατικό ατύχημα στο εργοστάσιο, τα οποία μετατράπηκαν σε καρκινώματα. 45 ετών, 2 επεμβάσεις, 4 παιδιά, το μεγαλύτερο πάει γυμνάσιο, το μικρότερο νηπιαγωγείο και τώρα οι ζωές τους είναι στο πουθενά. Έχω δει αυτές τις ανθρώπινες ιστορίες από κοντά και αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζητούν μόνο ένα πράγμα. Ζητούν μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν έχει καταδεχτεί να τους δει εδώ και χρόνια. Την τελευταία στιγμή, τώρα που κλείνει η εταιρεία, ζητούν μια τελευταία ευκαιρία να του μιλήσουν. Κύριε Μητσοτάκη, απλά συναντήστε τους. Η κυβέρνηση πάει για οριστικό κλείσιμο για ξεπούλημα της Λάρκο σε συμπαιγνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα άλλα κόμματα, με την μεγάλη εργοδοσία και τα διάφορα λόμπι των εταιριών. Εδώ και τώρα πρέπει να σταματήσουμε αυτό το έγκλημα. Με τον δικό του τρόπο ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Μαρίνα Σάτι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok ακούγεται η υπόκρουση του τραγουδιού της ελληνικής συμμετοχής, ενώ φιγουράρει η σημαία του ΠΑΣΟΚ και η φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου. Νομίζω ότι θα είναι μια άξια πορεία. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη κιόλας. Χρόνια πολλά. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα με την βοήθεια του Δημήτρη Σεβαστάκη. Κύριε Σεβαστάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με τις φωτιές που έχει ανάψει η δήλωση του κυρίου Κασελάκη για υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά, διότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο κύριος Σπύρτζης αλλά και ο κύριος Βασιλιάδης πήραν σαφείς αποστάσεις. Και στη συνέχεια ο κύριος Οικονόμου είπε ότι για τα δύο αυτά στελέχη είπε ότι είναι με 1,5 πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ και ότι δεν εκφράζουν το κόμμα. Πώς το σχολιάζετε όλα αυτά? Υπάρχει σύγκρουση στις αυλές και στις επιτελικές, στις διάφορες επιτελικές θέσεις. Η αλλαγή
η μετακίνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο στο ιδεολογικό, αλλά και στο επίπεδο της ανθρωπογεωγραφίας. Υπάρχει λοιπόν μια παρατεταμένη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της μετάβασης. Και οι εκλογές είναι μια ευκαιρία ή μια προσπάθεια από την πλευρά του Προέδρου να θεμελιώσει τη θέση του, πράγμα που θα σημάνει άλλο ή αρκετά τροποποιημένο ανθρώπινο δυναμικό που θα είναι κοντά στην ηγεσία. Έχουμε πει όμως ότι και η εκπρόσωπος του τύπου, του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει ότι είναι μια παρερμηνία της δήλωσής του, αυτή που παίζει στα μέσα, και επίσης υπήρξαν και στελέχοι που πλειοδοτούν ότι ορθά το τοποθέτησε. Κατά τη γνώμη μου, ήταν ένα ολίσθημα εκφραστικό, αλλά δεν νομίζω ότι αποτελεί ούτε το κεντρικό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ένα πολιτικό επίδικο που μπορεί κανείς να το διεκδικήσει. Το κέντρο είναι να φωτίζονται οι υποθέσεις, να κάνει αντιπολίτευση επικοινωνιακά. Ας πούμε, αυτό το τελευταίο που έκανε με την Λάρκο ήταν πολύ λειτουργικό. Βέβαια δεν απαντάει στο πρόβλημα της παραγωγικής, του παραγωγικού εξορθολογισμού που θα δώσει διάρκεια στη Λάρκο και θα διασώσει και τους εργαζόμενους. Κύριε Σεβαστάκη, ο κύριος Κασελάκης, απευθυνόμενος στους υγειονομικούς και αναφερόμενος στην κυβέρνηση, είπε ότι θα τους ξεσκίσω, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Άρα, μήπως ο κύριος Κασελάκης κάνει τόσο αιχμηρές δηλώσεις, διότι ενδεχομένως να επιδιώκει και την πόλωση πριν από τις κάλπες? Θέλει να γίνει εύληπτος ο λόγος του. Και αυτός ο λόγος στην πιάτσα, αυτές οι αιχμές στην πιάτσα, ανάμεσα στους εργαζόμενους, ανάμεσα στους πολίτες, περνάει. Έχει γωνίες. Έχει αιχμηρότητα. Είναι οξύς. Έχει επιλεγεί λοιπόν αυτό του είδους η επικοινωνιακή πώς το λένε, τακτική, στρατηγική. Στρατηγική δεν νομίζω, είναι ναι. Τακτικές. Οι τακτικές είναι για βραχή χρόνο αυτές. Θα δούμε τον πραγματικό λόγο μετά τις εκλογές, όταν σταθεροποιηθεί το πολιτικό τοπίο και θα έχουμε μπροστά μας μετρημένα, προσδιορισμένα κουκιά και πολιτικά μερίδια. Πάντως, για την ώρα, όλες οι αφηγήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου και τα TikTok που μεταχειρίζονται πια όλοι, και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Κασελάκης, τώρα και ο κύριος Ανδρουλάκης, δείχνουν μια διαφορετική επικοινωνιακή τεχνική, κατά τη γνώμη μου, όχι ευκρινώς πολιτική. Έχει διεισδυτικότητα αυτή η γλώσσα, δεν οδηγεί απαραίτητα και σε μια πολιτική ριζοσπαστικοποίηση ή εκλογήκευση ή στοχασμό του εκλογικού σώματος. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η εκτεταμένη χρήση του TikTok, στην οποία βλέπουμε ότι επενδύει και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν πιο ήπιος, ας το πούμε, στην χρήση του TikTok. Είδαμε τώρα, έκανε και αυτός χρήση και μάλιστα έβαλε και το τραγούδι της Eurovision για να είναι πιο επίκαιρος. Πιστεύετε θα επηρεάσει αυτό τους ψηφοφόρους, διότι οι χρήστες του TikTok κατά το πλείστον είναι νέοι σε ηλικία, δηλαδή είναι μέχρι 29 ετών το πολύ θα πάνε αυτοί άρα για να ψηφίσουν? Προσέξτε, οι νέοι γενικώς δεν συγκινούνται από την εκλογική διαδικασία, όμως ένα πολύ μεγάλο μέρος των νέων και μάλιστα προχωρημένης νεότητος εξαρτιέται από τις οικογένειες. Μένει στο σπίτι της οικογένειας, ενδεχομένως χρηματοδοτείται από τους γονείς. Επομένως θα πρέπει να δούμε ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας ως προέκταση της οικογενειακής κατάστασης. Επομένως, ναι μεν απευθύνεται εναλλακτικά σε ακροατήρια, όμως
αυτά τα ακροατήρια δεν είναι κατά ανάγκη μη μετέχοντα. Θέλει να δημιουργήσει, όλη η πολιτική σκηνή, θέλει να δημιουργήσει νέο κοινό, γιατί ξέρουν ότι το κοινό που απέχει, που σιωπά, που αδιαφορεί, είναι αυτό που θα δώσει την ηγεμονία. Το άλλο έχει μοιραστεί. Έχει κατά κάποιο τρόπο, το προσδιορίζουν και οι μετρήσεις. Το σιωπηλό κοινό πρέπει να κερδίσουν. Και γι' αυτό βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους, πολύ πιο pop art, πολύ πιο εναλλακτικούς, κοντά στα μέσα και στις πλατφόρμες, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να διεισδύσουν. Δεν ξέρω αν θα τους βγει, και κυρίως δεν ξέρω αν θα έχει διάρκεια αυτό το μοντέλο. Στην περίπτωση πάντως των αμερικάνικων εκλογών, λειτουργήσε. Λειτουργήσαν οι πλατφόρμες σε όφελος του Τραμπ στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Επίσης, σε πάρα πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ο Αργεντινός κέρδισε τις εκλογές με happenings, με επεισόδια τηλεοπτικά και στις πλατφόρμες. Τώρα το μετανιώνουν οι Αργεντινοί. Εν τούτης, φαίνεται ότι είναι ένα μέσο πάρα πολύ ισχυρό, διεισδυτικό, που δεν ξέρω όμως αν δίνει διάρκειες. Και δεν είναι τυχαίο που στα social media συχνά δρούν ομάδες οι οποίες έχουν έναν έτσι πιο μη συστημικό τρόπο σκέψης. Οι οποίοι μπορεί, ας πούμε, να είναι και πιο επιρρεπείς στα fake news ή στις συνωμοσιολογίες. Πώς το βλέπετε αυτό, αυτοί οι ψηφοφόροι? Κάντε μας ένα σχόλιο και για αυτούς. Βλέπετε στα social media, στα σχόλια, κάτω από δημοσιεύσεις εφημερίδων, των ηλεκτρονικών εκδοχών των εφημερίδων, και βλέπεις από κάτω τα σχόλια, τα οποία εκτός του ότι είναι αλλοπρόσαλα, δηλαδή δεν βλέπεις ένα συμπαγές κοινό, κυρίως βλέπεις μια ανορθολογική προσέγγιση. Εμπάθεια, εχθροπάθεια, βομολογικός λόγος, άμεσος λόγος, μερικές φορές πολύ ευφυής, ατακαδόροι, υπάρχουν ατακαδόροι. Αυτό λοιπόν φτιάχνει μια προφορικότητα, το είπαμε και προχθές, ότι με πρόφαση το ολίσθημα, με αφορμή το ολίσθημα του Κασελάκη, ότι η προφορικότητα που καλλιεργούν τα μέσα, η ατακαδόρικη λογική στον λόγο, ευνοεί αυτή την διολίσθηση σε μια προχειρολογία. Δεν διασταυρώνουν, δεν επεξεργάζονται, είναι με το μέρος, είναι οπαδικός λόγος πάρα πολύ συχνά. Το βλέπεις σε οποιαδήποτε αντιμαχία από αυτές που παίζουν, και γι' αυτό ανεβαίνουν και οι αντιμαχίες στα social, από τις τηλεοπτικές ή άλλες αντιμαχίες. Πίσω από αυτό κρύβονται μια οπαδική ένταση, μερικές φορές εξαιρετικά βίαιη. Είναι σαν να μιλάμε για μια φυλή των social media. Ναι, ακριβώς. Και επειδή στην Ελλάδα δεν οριμάζουν τα πράγματα, τα διανύουμε, είμαστε βιαστικοί, είμαστε επιπόλαιοι καταναλωτές, γι' αυτό ακριβώς και βλέπεις στην υπερβολή του. Εν τούτης, όλες οι έρευνες, οι διεθνείς έρευνες, λένε ότι, ή αποκαλύπτουν ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ψάχνουν να βρουν απαντήσεις, δεν υπάρχουν απαντήσεις, δεν είναι δυνατόν να βάλεις ένα κώδικα συμπεριφοράς σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανέναν διαμορφωμένο κώδικα συμπεριφοράς, ούτε να ποινικοποιήσεις πηγαίνοντας δηλαδή και ψάχνοντας το ψηφιακό προφίλ να βρίσκεις κάθε φορά αφού κάνεις μήνυση. Κατά τη γνώμη μου, η μόνη λύση που θα υπήρχε, ναι, για, και κλείνουμε με αυτό, για να μετριαστεί, θα ήταν η επωνυμία. Να πάψει η ανωνυμία, η ανωνυμογράφη στα social media. Ο επώνυμος λόγος θα κρύβει μέσα και θα την ευθύνη. Κατά τη γνώμη μου, όπως στην φυσική ζωή έχουμε ευθύνες, μπορείς να μιμηθείς, ακριβώς έτσι έπρεπε και στον διαδικτυακό χώρο να υπάρχουν επώνυμα κείμενα, επώνυμες αναρτήσεις. Μάλιστα. Κύριε Σεβαστάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
Στον τελικό του 68ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision πέρασε η Ελλάδα με την Μαρίνα Σάτι να εντυπωσιάζει, ερμηνεύοντας το Ζάρι και ξεσηκώνοντας το κοινό στη σκηνή του Μάλμε Αρίνα στη Σουηδία. Στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου πέρασε και το μεγάλο φαβορί από την Ελβετία, Νίμο, ο οποίος τραγούδησε αμέσως μετά τη Μαρίνα Σάτι. Έτσι, τώρα η ταινία είναι. Ναι, τώρα. Ναι. Μπράβο, κορίτσι μου, σου άξιζε, σου αξίζει. Ναι. Να σε δούμε και το Σάββατο και να σου πούμε καλή επιτυχία, Μαρίνα, καλή επιτυχία, Ελλάδα. Έριξε το Ζάρι για τον τελικό η Μαρίνα Σάτι και έφερε εξάρες. Να μην θυμηθώ τις ώρες που κόντευα να τρελαθώ. Άσε να μη θυμηθώ, δεν πίστευε στο κάρμα την αληθινό. Ξεπερνώντας τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το κοινό στο Μάλμε Αρίνα που την αποθέωσε. Όπα, 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 κάτσε. Με μια ανατρεπτική εμφάνιση, ο Ελβετός Νίμο, που θεωρείται από τα φαβορί, εντυπωσίασε κοινό και τηλεθεατές. Ανατρεπτική και αρκετά προκλητική ήταν η εμφάνιση της Ισπανίας. Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision ήταν η εμφάνιση του Ολλανδού Joost Klein. Αφιέρωσε το τραγούδι στον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή όταν ο ίδιος ήταν ακόμη παιδί. Τα συναισθήματα στο Μάλμε Αρίνα ήταν ανάμεικτα όταν σε σκηνή ανέβηκε η Έντεν Γκόλαν για το Ισραήλ με πανηγυρισμούς και αποδοκιμασίες. Όμως η σκηνή πήρε κυριολεκτικά φωτιά όταν ανέβηκε η Έλληνα Παπαρίζου με το θρυλικό My Number One που έφερε την νίκη στην Ελλάδα το 2005. Ακολούθησε η Serdar Berner που τραγούδησε το Every Way That I Can, το οποίο χάρισε την νίκη στην Τουρκία το 2003. Η Ελλάδα στον τελικό του Σαββάτου θα εμφανιστεί στη 12η θέση ανάμεσα σε συνολικά 26 χώρες που διαγωνίζονται. Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί εκπομπή εδώ με τον Σαμάτη Ζαχαρό. Καλό σας απόγευμα.